Πάμε λίγο να μιλήσουμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τις νεότερες εξελίξεις, ό,τι άλλο προκύπτει σε αυτή την ιστορία, με τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Νίκο τον Σβέρκο. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου Χρυσόσταμε, γεια σας φίλες και φίλοι. Οι καταγγελίες από την πλευρά της Κουμουνδούρου, από την πλευρά δηλαδή πηγών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και αν κάνεις μάλιστα συνθέσει και το puzzle, έτσι όπως μάλιστα το κάνει από την πλευρά της η αξιωματική αντιπολίτευση μέσω πηγών, μιλάμε για ένα puzzle το οποίο ήταν εξαιρετικά μεθοδευμένο, εξαιρετικά θα λέγαμε μελετημένο. Και πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία νομίζω ότι αγγίζει πλέον τον πυρήνα της δημοκρατίας. Θα βάλουμε με τη σειρά. Μιλάμε, Νίκο, για παράνομες υποκλοπές. Θα σου πω ακριβώς, γιατί έχει πάρα πολύ νόημα. Πρώτα, το γεγονός και μόνο ότι έχουμε μια προσπάθεια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να ανάγει σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα αυτές τις προφανώς παράνομες καταγραφές συνομιλιών ανάμεσα σε έναν υπουργό εκείνη την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και έναν επιχειρηματία ο οποίος παρακαλούσε να παρακαμφθεί κάθε νόμιμη οδός προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ίδιος. Άρα λοιπόν και μόνο ο στόχος αυτός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Άρα λοιπόν τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, και το λένε μάλιστα και πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά έχουμε μια συντονισμένη και σκηνοθετημένη αποδοχή και ανάδειξη από την πλευρά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας της παράνομης υποκλοπής ιδιωτικών συνομιλιών. Και έτσι λοιπόν οδηγείται η πολιτική ζωή του τόπου με απόλυτη επιλογή και ευθύνη του κ. Μητσοτάκη στη λάσπη και το βούρκο. Αυτή η υπόθεση, λένε οι ίδιες πηγές, μας γυρνά 30 χρόνια πίσω, μόνο που τότε η Νέα Δημοκρατία πάλι με Μητσοτάκη αρχηγό χρησιμοποιούσε τις κασέτες του Μαυρίκη. Τώρα χρησιμοποιεί τις κασέτες του Μιονί. Τώρα τι γίνεται. Αν κανείς κάτσει και προσέξει και δει το τι ακριβώς, ποιες είναι οι μέθοδοι, αλλά και το τι ακριβώς χρησιμοποιείται και λέγεται, αυτό το οποίο συμπεραίνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπήρχε ένα παρακρατικό δίκτυο το οποίο λειτουργούσε ήδη από την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα. Είναι μεγάλη και σημαντική αυτή η κατηγορία. Συγκεκριμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι πολύ σοβαρή. Να σου πω το εξής, ότι ουσιαστικά υπήρχαν, όπως λένε οι ίδιες πηγές, παράνομες ηχογραφήσεις υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και με παράνομες παρακολουθήσεις από ιδιωτικούς μηχανισμούς εκπαιδευμένων επαγγελματιών. Με ή χωρίς πτυχίο, κρατήστε το αυτό, με ή χωρίς πτυχίο. Τι σημαίνει αυτό, αλλά που ήθελα να κάνω καλά τη δουλειά. Κοίταξε, να σου πω κάτι, να σου θυμίσω απλώς ότι υπήρχε μια αιμονή από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το νόμο, εγώ αυτό μπορώ να θυμηθώ, να αλλάξει το νόμο για τον διορισμό του επικεφαλής της ΕΕΠ, και θυμίζουμε ότι άλλαξε ο νόμος για να μπει ο συγκεκριμένος κύριος Κοντολέων, επικεφαλής της ΕΕΠ, ενώ δεν είχε πτυχίο. Άλλαξαν τον νόμο, ξαναθυμίζω, και έτσι ώστε να φτιάξουν σε αυτήν την πολύ συγκεκριμένη θέση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για να μπει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άλλαξαν τον νόμο από τη Νέα Δημοκρατία εδώ τώρα, δηλαδή πρόσφατα, για να μπει συγκεκριμένο άτομο και να ξεκινήσει η διαδικασία. Ήταν μια από τις πρώτες κινήσεις που έκανε, και μάλιστα τότε είχε υπάρξει και ερώτημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μα γιατί επιμένει τόσο πολύ. Το θυμόμαστε. Γιατί επιμένει τόσο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν επικεφαλής μιας ιδιωτικής εταιρείας security, μεγάλης εταιρείας, του ελληνικού τμήματος, είναι μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας security, αλλά υπήρχε μια πραγματική ερώτηση. Γιατί να βάλεις έναν άνθρωπο χωρίς πτυχίο, χωρίς, που δεν πληρούσε δηλαδή τα τυπικά κριτήρια. Ακριβώς, και όταν λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία, όταν αποκαλύφθηκε, αλλάξανε τον νόμο μόνο και μόνο για να προσαρμοστεί πάλι στο πρόσωπο του κυρίου Κοντολέα. Έπρεπε σώνει και καλά να μπει το συγκεκριμένο πρόσωπο σε συγκεκριμένη θέση, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν σημαίνει αυτό, εγώ μπορώ με το στοχό μου μυαλό μπορώ να καταλάβω ότι υπήρχε μια πολύ στενότερη σχέση ανάμεσα στο σύστημα Μητσοτάκη και τον ίδιο τον σημερινό πρωθυπουργό με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα, υπάρχει επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λίγο πίσω, όχι πολύ καιρό πριν, στην προεκλογική περίοδο. Λέει μάλιστα ότι το ίδιο αυτό παρακράτος είχε τη δυνατότητα να βρει πρόσβαση ακόμα και σε φωτογραφικό υλικό που αφορούσε ένα διήμερο διακοπών του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με την οικογένειά του τον Αύγουστο του 2018, υλικό το οποίο κρατήθηκε έναν σχεδόν χρόνο στο συρτάρι του επιτελείου του κυρίου Μητσοτάκη για να ρηχθεί στη δημοσιότητα, όταν ο ίδιος έκρινε ότι θα αποφέρει το μέγιστο πολιτικό όφελος, δηλαδή εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Θυμίζουν δηλαδή ότι κρατούσαν στο σιρτάρι το ίδιο αυτό παρακρατικό δίκτυο, κρατούσαν οι επιτελείς του στο σιρτάρι τις φωτογραφίες του Τσίπρα από το κότερο, να θυμίσουμε. Το θυμάμαι. Και όταν χρειάστηκε, τις κρατήσαν επί έναν χρόνο, και όταν χρειάστηκε, τσουπ,
τις βάλανε και τις βρήξανε και τις διέρευσαν στον τύπο. Θυμάσαι και τα μίντια τότε, μπράβο, τα κανάλια βασικά, που είχαν πολλά κιόλας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι κοιτάξτε εδώ τον Πρωθυπουργό, με τους φίλους, με τα κότερα, μετά στήθηκε μια άλλη πάλι εικόνα. Τελείως διαφορετική. Ακριβώς. Τώρα, τι γίνεται, υπάρχει πάλι η ίδια τακτική, δηλαδή έχουν αναζητήσει, μένει στα συρτάρια αυτό το παράνομο, το παρανόμος χτιθέν υλικό 4 χρόνια πριν, αυτή δηλαδή η συνομιλία του Νίκου Παπά με το Σάπιο Μίωνη, να θυμίσουμε, το 2016. Κρατούσαν αυτή την ιστορία 4 χρόνια στα συρτάρια μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο timing, η κατάλληλη στιγμή δηλαδή για να το ρίξουν στην αρένα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και μάλιστα το γεγονός εδώ θυμίζουν ότι ο κύριος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Νίκου Παπά ως μάρτυρα στην Προανακριτική Επιτροπή, μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 5 Μαρτίου του 2020, είχε αναφερθεί ο κύριος Πλεύρης. Του έλεγε του κυρίου Παπά, μήπως είχατε συναντηθεί προ μερικών ετών εκτός Ελλάδος με πρόσωπο επιχειρηματία και του είχατε πει κάτι γι' αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Ο Παπάς είχε απαντήσει αρνητικά. Νομίζω λογικό ήταν να απαντήσει αρνητικά, όταν υπήρχε μάλιστα μια τέτοιου είδους και δεν υπήρχε συγκεκριμένη ερώτηση από την πλευρά του κυρίου Πλεύρη. Τώρα, επίσης, να θυμίσουμε εδώ ότι, και το θυμίζουν και οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρχε και το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία φρόντισε αρκετά νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18-11 του 2019, φρόντισε να αλλάξει το νόμο προκειμένου να νομιμοποιήσει τη χρήση σε δίκες παράνομων αποδεικτικών μέσων, προφανώς για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις κασέτες που είχε ήδη στα συρτάρια το κύριο Μητσοτάκης εναντίον του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ουσιαστικά μια αλλαγή, να θυμίσω εγώ, του ποινικού κώδικα. Είχε αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Είχε αλλάξει μάλιστα και επί υπουργίας του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Μετά έγινε η μεγάλη αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και ουσιαστικά ήρθε και ξύλωσε όλη αυτή την υποδομή που υπήρχε, την ξύλωσε και επανέφερε παλιότερα καθεστώτα ή κατήργησε σε άλλα. Είναι σύνθετα νομικά αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι προφανώς δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κασέτες για να μπορέσει υποτίθεται να πάει στα δικαστήρια για να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα. Άλλη μια ενέργεια λοιπόν, η οποία δείχνει πολύ μεγάλη μελέτη και πολύ συγκεκριμένη μεθόδευση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά αυτό το οποίο επισημαίνεται από την πλευρά των πηγών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αφού η κυβέρνηση σήμερα δια του κυρίου Πέτσα υιοθέτησε πλήρως τους διαλόγους και το υλικό, και αφού η Νέα Δημοκρατία και ο φιλικός της τύπος το μετέτρεψαν σε θέμα κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κύριος Μειονή, εκ μέρους προφανώς του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλώνει, και εδώ είναι τώρα το ζήτημα, πάμε και σε ζήτημα ευρύτερο της δημοκρατίας, δηλώνει ότι έχει και άλλες κασέτες παράνομων ηχογραφήσεων. Το είπε ο δικηγόρος του και όποτε γουστάρει θα τις δώσει. Όποτε, ακριβώς. Τι ζούμε, Ρενικό, συγγνώμη τώρα. Πού ζούμε, δηλαδή, τι μέρες κατασκόπων. Τι κάνει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Κοίταξε να δεις, το θέμα χρησιμοποιούμε είναι το εξής, ότι εμείς όταν ήμασταν λίγο πιο παλιά ή και σήμερα, όταν ακούμε τέτοιες διηγήσεις για την εποχή του Μαυρίκη και την εποχή με τις κασέτες, τις παράνομες συνακροάσεις, τους κοριούς κτλ., τα θεωρούμε λίγο ας πούμε σπαράγματα ενός λούμπεν συστήματος διακυβέρνησης, το οποίο είναι και λίγο παρακρατικό, αλλά και πιστεύουμε ότι αυτά έχουν ξεπεραστεί. Στην πραγματικότητα, όχι απλώς δεν έχουν ξεπεραστεί, επανέρχονται διαρκώς από αυτήν την άγρια λούμπεν δεξιά, αυτή την παρακρατική δεξιά που φαίνεται ότι υπάρχει και συνεχίζει να λειτουργεί έτσι. Εγώ να θυμίσω επίσης ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν εκλείψει από την Ευρώπη. Στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ουγγαρία του κυρίου Ορμπάν, χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους απειλές για να κρατούν υποτίθεται δεμένη την αντιπολίτευση. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία. Και βλέπουμε να στείνεται ένα ολόκληρο γαϊτανάκι εις βάρος της ίδιας, ξαναλέμε, της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάντως, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν ευθέως τον κύριο Μητσοτάκη να σταματήσει άμεσα αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο για τη δημοκρατία, να σταματήσει να κυβερνά με μαφιόζικες και παρακρατικές μεθόδους και ό,τι υλικό διαθέτει από τον νέο Μαυρίκη, τον κύριο Μειονή, να το δώσει τώρα στη δημοσιότητα και να γνωρίζει, μάλιστα, καταλήγουν, ότι καθαρός ουρανός δεν φοβάται ούτε τη λάσπη ούτε το παρακράτος. Άλλοι μάλλον έχουν πολλά να φοβηθούν και επισημαίνουν μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν να φοβηθούν ούτε να κρύψουν τίποτα, γιατί δεν έχουν σκελετούς στις δουλάπες τους, δεν έχουν χορηγίες στις Siemens, δεν συμμετέχουν σε offshore εταιρείες, δεν έχουν εξοχικά μεσοτυχία με τον κύριο Χριστοφοράκο, δεν τους ανήκει το σπίτι του Βολτέρου, ούτε εκλέχθηκαν στην κυβέρνηση χάρη στη στήριξη επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων. Νίκο, αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, αυτή το γαϊτανάκι εδώ πέρα που έχει μέχρι και άρωμα σαν κατασκοπίας. Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρές οι καταγγελίες, και νομικά να το δεις, δηλαδή
πέρα το πολιτικά. Πολιτικά μας έδεσε το πλαίσιο, ως από καιρό έτοιμοι να κάνουν ό,τι χειρότερο μπορούσαν και με νόμους και με ποινικούς κώδικες, ώστε να φέρουν εις πέρα σε αυτό το σχέδιο, γιατί πρόκειται περί σχεδίου εδώ, το ετοιμάζανε πάρα πολύ καιρό. Για χρόνια. Για χρόνια. Μπράβο, ακριβώς, για χρόνια. Αν μιλάμε αυτή τη στιγμή για αξιοποίηση κασετών που έχουν να κάνουν από το 2016, καταλαβαίνεις ότι η Νέα Δημοκρατία, άπαξ και ανέδειχθηκε στην ηγεσία της ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τουλάχιστον γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε, από εκείνη τη στιγμή και βεβαίως κατέχοντας παρακαταθήκη και από την εποχή Σάμαρα, όλα λοιπόν, όλη αυτή η τεχνογνωσία ήταν έτοιμη, τέθηκε σε εφαρμογή και άρχισαν να παίρνουν ηχητικά από συναντήσεις υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, να βγάζουν φωτογραφίες στον ίδιο τον Πρωθυπουργό την ώρα που για ένα διήμερο και μέσα στον πανικό του καλοκαιριού μπορεί να έκανε 2 μέρες διακοπές, να υπάρχουν επίσης παρακολουθήσεις και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από παρακρατικούς και φυσικά όλα αυτά να αλλάζουν νόμους. Αλλάξανε νόμους, όχι μόνο για να μπει ο κύριος Κοντολέων εκεί που μπήκε, αλλάξαν νόμους για να θεωρούνται όλα αυτά νόμιμα. Μιλάμε για απίστευτη μεθόδευση και για ένα παρακρατικό δίκτυο που φαίνεται ότι υπήρχε, λειτουργούσε και λειτουργούσε πολύ αυστηρά με σκοπό να επιβληθεί ένα καθεστώς, αλλά ένα καθεστώς το οποίο θα είναι βασισμένο στο φόβο, στον εκβιασμό και στις μαφιόζικες πρακτικές. Ξαναλέω για να καταλήξουμε και περιμένουμε εξελίξεις από αυτό. Ξαναλέω, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πλέον που αποκαλύπτει ένα δίκτυο σκιώδες ποινικού δικαίου. Ποιο ποινικό, εδώ μιλάμε για κατασκοπία. Αν ακούει κάποιος θεσμός κρατικός, δικαστικός, εισαγγελικός κτλ., θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Θα πρέπει να ρωτήσει όλους τι γίνεται, παιδιά, εδώ. Για φέρε τα στοιχεία. Χρυσόστομε να σου πω και κάτι άλλο το οποίο συμπληρώνει την εικόνα. Σήμερα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μα το γνωστό του ύφος, έβγαινε και απειλούσε διαφόρους, μεταξύ των οποίων και ανθρώπους της δικαιοσύνης όπως η κυρία Τουλουπάκη, και ανακοίνωνε ότι θα πάει φυλακή η κυρία Τουλουπάκη. Η κυρία Τουλουπάκη απάντησε πριν από λίγο με μια ανακοίνωση και είπε ουσιαστικά ότι αυτό που κάνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι παράνομο και ότι παραβιάζει ακόμα και το ενωσιακό δίκαιο, όχι μόνο το δίκαιο στην Ελλάδα, αλλά και το ενωσιακό δίκαιο, και θα προσφύγει. Μιλάμε ότι έχουν αυτή τη στιγμή κόψει αλυσίδα που λένε και στα αγοριά. Δηλαδή πλέον έχει χαθεί κάθε μέτρο, βρίσκονται σε πανικό διότι η οικονομία καταστρέφεται καθημερινά, δεν έκαναν τίποτα για την οικονομία, θέλουν να σύρουν στο βούρκο όλη την πολιτική ζωή του τόπου, δεν θέλουν την ευθεία αντιπαράθεση με πολιτικά επιχειρήματα, παρά μόνο με μαφιοζηλίκια, με πρακτικές καμόρας και με μια πραγματικά άρρωστη μέθοδο με την οποία θα προσπαθούν κάθε φορά να εκβιάζουν, να εκφοβίζουν, να παρακολουθούν και πραγματικά να μην μπορεί κανένας να αρθρώσει έναν επικριτικό λόγο ή έναν κριτικό λόγο ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δείχνει και μεγάλο φόβο έτσι, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας εφόσον ευσταθούν. Χρυσόστομε, έρχεται πολύ μεγάλο κύμα φτώχειας. Σήμερα ακούσαμε ότι χθες ένα κοριτσάκι 9 ετών, ναι, το άκουσα, κόρη φρήκαρα, μια άνεργη γυναίκα στη Ρόδο, η οποία έχασε τη δουλειά της γιατί η εποχική δουλειά της δεν ξανάρχισε. Στον τουρισμό δούλευε η γυναίκα. Ακριβώς, στον τουρισμό η γυναίκα. Λιποθύμησε μέσα σε ένα φούρνο, ενώ πρόκειται να της πάρει ένα κολατσιό. Αυτά έχουν να συμβούν χρόνια στην Ελλάδα. Έγινε πολύ μεγάλος αγώνας, έγινε πολύ μεγάλη μάχη για να σταματήσουν αυτά και κάτι θέλουν να μας ξαναφέρουν σε αυτά. Με light μνημόνια, αλλά και με μπόλικη σκανδαλολογία και με μπόλικη συνωμοσιολογία. Εδώ λοιπόν πρέπει, και νομίζω ότι είναι η δουλειά του καθενός και καθήκον του καθενός και της καθεμιάς, να μπουν μπροστά και να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Λοιπόν, the plot thickens που λέμε και στο νησί το άλλο, και εδώ πέρα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις τώρα. Θα έχουμε εξελίξεις, δεν το συζητάμε. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ εκβαθέων. Εδώ πέρα βλέπω, έχεις καλό ρεπορτάζ από εδώ. Και για να δούμε τι άλλο γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ, Νίκο.